Τώρα, Ντορίτσα μου, σε ευχαριστώ πολύ που φέρνεις τα τρία τα διαμάντια σου, τα αστέρια σου. Μας τα φέρνεις μέχρι εδώ. Τιμή μας και χαρά μας και τα άλλα παιδάκια που τα φέρνετε. Γεμίζει η καρδούλα μου χαρά, ομορφιά και χαμόγελο. Και το έχουμε πολύ ανάγκη αυτές τις μέρες το χαμόγελο. Γιατί αν μας πάρει όλους από κάτω, θα χορεύει ο διάβολος μετά ότι μας κατάφερε και μας κατέστρεψε τελείως. Τώρα, θέλω να πω δυο λέξεις και να τις προσέξουμε. «Ως τις θέλει, λέει ο πίσω μου ελθύν, όποιος θέλει». Και τι λέει ο Χριστός κάπου αλλού? Θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε. Το «ως της θέλει» και το «πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε». Πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και «ως της θέλει», όποιος θέλει. Πόσο πονάει, πόσο υποφέρει, πόσο αγωνιά, πόσο θέλει ο Θεός μας να είμαστε κοντά Του. Την ίδια στιγμή όμως που σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας, και ενώ μας θέλει κοντά Του, και ενώ πονάει για κοντά Του, και ενώ υποφέρει για κοντά Του, και ενώ έχισε το αίμα Του για να είμαστε όλοι κοντά Του, μέσα στην αγκαλιά Του βάζει κατευθείαν προϋπόθεση ελευθερίας. Όποιος θέλει, όποιος θέλει απαρνησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Τι σημαίνει, μωρέ, απαρνιέμαι τον εαυτό μου? Δεν ζω μόνο για τον εαυτό μου, δεν είμαι για τον εαυτό μου εδώ στη γη. Εδώ στη γη είμαστε για να αποτελέσουμε μια τεράστια οικογένεια που είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα κάτω από τον έναν πατέρα και την μία μάνα, τον Θεό μας και την Παναγία μας. Απαρνησάς το εαυτόν, να αφήσουμε τον εαυτό μας στην άκρη, γιατί τότε τι θα μας δώσει ο Θεός? Θα μας κάνει, αλλού λέει, παιδιά Του, και αλλού λέει, θα σας κάνω θεούς κατά την χάριν του Θεού. Μέχρι θεοί κατά χάριν μπορεί να γίνουν οι άνθρωποι. Και κάπου αλλού πάλι μια υπέροχη φράση: «Εμείς φίλοι μου είστε». Εσείς, λέει, όλοι είστε φίλοι μου και παιδιά του Θεού του Υψίστου. Και παιδιά και φίλοι και θεοί. Και εμείς αντί να διαλέξουμε αυτό, φεύγουμε. Ποια είναι η προϋπόθεση όμως της αγάπης του Θεού? Το μαζί. Το να είμαστε όλοι μαζί. Μας έφτιαξε μια εκκλησία στην οποία δεν περισσεύει κανένας. Γι' αυτό και τώρα μας δοκιμάζει την αγάπη ο Θεός. Σκέφτηκα κάτι στη λειτουργία και τρόμαξα. Τρόμαξα. Το σκέφτηκα και τρόμαξα. Δεν θέλω να είναι έτσι. Ρωτάω καμιά φορά και εγώ τώρα τον εαυτό μου, γιατί γίνονται όλα αυτά? Μια τρομακτική απάντηση που περνάει και περνάει μέσα μου, ξέρετε ποια είναι? Διότι ό,τι κι αν μας έστειλε, τα ξεχάσαμε. Τα ξεχάσαμε. Τα ξεχάσαμε. Έστειλε εδώ και εκεί πυρκαγιές. Ξεχάσαμε ότι εκεί πονάνε άνθρωποι, παλεύουν άνθρωποι, υποφέρουν άνθρωποι. Ξεχνάμε ότι υποφέρει και η φύση η ίδια, που εμείς τις βάζουμε τόσο εύκολα φωτιά.
έστειλε σεισμούς και εδώ και εκεί, γρήγορα ξεχάσαμε ότι εκεί καταστράφηκαν σπίτια, περιουσίες, άνθρωποι. Α, δεν είναι σε μένα. Δόξα τω Θεώ, τώρα θα το απολαύσω σαν θέαμα. Το βάλω στην τηλεόραση, θα το δω στο ίντερνετ και θα το απολαύσω, θα το απολαύσω, θα το απολαύσω. Θα γίνει θέατρο, θα γίνει σύριαλ, θα γίνει. Αλλά να νοιαστώ όμως, δεν το σκέφτομαι. Δεν με νοιάζει. Σκοτώθηκαν τα παιδιά στα Τέμπη και δεν νοιάστηκε κανένας πάνω από μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα κράτησε το πανηγύρι. Μετά δεν υπάρχουν αυτά. Και έρχεται ο Θεός και δίνει τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την μπάτσα. Ας νοιαστούμε λοιπόν. Ας νοιαστούμε. Ας γίνουμε πρώτα παιδιά του Θεού και εκεί να νιώσουμε αδέρφια μας όλους τους ανθρώπους δίπλα. Που αυτοί σήμερα και οι άλλοι στον Εύρο, που εκείνους, πάει, εκείνους τουλάχιστον τους σβήσαμε. Αμέσως. Να μην έχεις σπίτι, να μην έχεις κρεβάτι, να μην έχεις τίποτα, να μην έχεις ένα ρούχο να αλλάξεις. Μιλάω εκεί με ιερείς, μιλάω με ανθρώπους, μιλάω με αυτούς που τους εξομολογώ και είναι τώρα εκεί και πονάνε και υποφέρουν. Αυτά όλα ή θα τα αγκαλιάσουμε ή θα δοκιμαζόμαστε. Θα δοκιμαζόμαστε μέχρι να μάθουμε το μάθημα. Ποιο είναι το μάθημα, όλοι το ξέρουμε ποιο είναι. Να βρούμε ελπίδα στο Θεό και να στείλουμε ελπίδα και σε αυτούς. Αν ρωτήσω τώρα, ρωτήστε τον εαυτό σας όλοι, ποιος αυτές τις μέρες γονάτισε? Κανένας. Ποιος αυτές τις μέρες προσευχήθηκε? Κανένας. Ποιος αυτές τις μέρες δάκρυσε? Όχι από το σύριαλ του πόνου, από την κατανόηση του πόνου. Ποιος αυτές τις μέρες είπε στο Θεό, «Θεέ μου, συγχώραμε, μήπως για τις δικές μου αμαρτίες κάνεις αυτό το κακό? Μήπως οι δικές μου οι αμαρτίες ξεχύλισαν το ποτήρι της καρδιάς σου? Το είπαμε? Όχι. Το είπαμε, κυρία Σοφία? Δεν το είπαμε. Πάμε λοιπόν να τα πούμε. Πάμε να λυγίσει η καρδούλα μας μπροστά στο Θεό. Να λυγίσει η ψυχή μας και από τη μια μεριά να ζητήσουμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας που πονάνε το Θεό και από την άλλη μεριά να απλώσουμε το χέρι, να ανοίξουμε την αγκαλιά και να βοηθήσουμε εμείς. Και το δίσκο που βγάλαμε θα πάει στις Μητροπόλεις της περιοχής και τους ιερείς. Εγώ έκανα και μία μαζί με όλη την ομάδα του συσιτίου που είχα παλιά. Κάναμε μία κίνηση. Και για να μην περνάνε από τα μυαλά ιδέες, μαζεύει λεφτά ο παπάς. Ο παπάς σας έχει καθόλου καλή σχέση με τα λεφτά. Δόξα τω Θεώ. Ούτε ο παπάς, ούτε η παπαδιά, ούτε τα παπαδοπαίδια. Δόξα τω Θεώ. Κάναμε λοιπόν μία κίνηση. Στο σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη, όποιος θέλει μπορεί να πάει και από εδώ και από μακριά, φίλοι, γνωστοί σας, συγγενείς, και να καταθέσει ό,τι ποσό θέλει και να εγγράψει μία δωροεπιταγή για τρόφιμα. Αυτές οι δωροεπιταγές μετά θα πάνε στις Μητροπόλεις που υποφέρουν
για να τις δώσουν στους ανθρώπους να ψωνίσουν ό,τι έχουν ανάγκη. Και λεφτά δεν πιάνουμε στα χέρια μας και εύκολα γίνεται η μετακίνηση. Διότι το να φορτώσω εγώ το φορτηγάκι μου, πράγματα, και να το πάω μέχρι την Καρδίτσα θέλει 3 εκατοστάρικα να πάει και να έρθει. Αν λέω 3 εκατοστάρικα θα είναι τα πράγματα και η αξία που έχουμε μέσα. Βεβαίως, είναι το 3ο φορτηγάκι που εγώ θα στείλω. Δεν πειράζει, δεν σας βάζω εσάς σε τέτοιον κόπο να κουβαλάτε πράγματα. Αλλά μέσα από αυτήν την προσπάθεια μπορούμε να στείλουμε σε κάθε οικογένεια να στείλουμε κάτι, γιατί είναι φρικτό να μην έχεις ούτε νερό να πιείς. Και λίγο, χτες πήρε ένα μπουκαλάκι νερό κρύο από το ψυγείο και άρχισα να το πίνω και λέω, πω Θεέ μου, τι ωραία, εσύ το έχεις και αυτό και άλλα τόσα μπουκαλάκια στο ψυγείο σου. Για σκέψου λίγο. Όχι, δεν τους λείπει το, όχι, δεν τους λείπει το κρύο το νερό, το παγωμένο, αφού δεν έχουν και ρεύμα. Τους λείπει το νερό. Και αυτό το νερό που τρέχει έξω, ξέρετε τι είναι, μου λέει ένας κλαίγοντας από εκεί. Με πήρε τηλέφωνο, έρχεται συνέχεια και εξομολογείται. Μου λέει, Πάτερ, έχω να πιω 10 μέρες νερό. Νιώθω ότι θα πεθάνω από τη δίψα. Και έχω μπροστά μου, λέει, τόσο νερό που βρωμάει όμως από τα ψοφίμια, από τη λάσπη και από όλες τις ακαθαρσίες της περιοχής. Έτσι ζουν οι άνθρωποι εκεί. Και δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά μας. Εδώ δίπλα μας είναι. Δεν είναι εκείνη στην Αφρική που η Βόρεια Αφρική πνίγηκε και η άλλη μισή πλακώθηκε με το σεισμό. Που και εκείνους πρέπει να φτάσουμε να τους νοιαστούμε. Και εκείνους. Η αγάπη δεν έχει σύνορα. Η αγάπη δεν έχει όρια. Η αγάπη δεν έχει ποιος είναι. Άνθρωπος του Θεού να είναι. Ζωντανό του Θεού να είναι. Τα αγαπάμε χωρίς όρια και χωρίς όρους. Τότε και μόνον τότε θα μας δει ο Θεός. Τότε και μόνον τότε θα μας δει ο Θεός. Τώρα, επειδή το λέω απλώς για το χωριό, δεν σημαίνει τίποτα, θα κάνουμε 2 Κυριακές συνεχόμενες στο άλλο το χωριό και θα σας πω και γιατί, διότι υπάρχει ένα μνημόσυνο που ήταν η καλύτερη μου συνεργάτηδα και φίλη τόσα χρόνια, η κυρία Μαρία, και επειδή έδωσε πολλά για να ανακαινιστεί το σπίτι της εκκλησίας και έφτιαξε και εικόνες μόλις ξεκινήσαμε εκεί, γι' αυτό θέλω να κάνουμε το μνημόσυνο εκεί και η οικογένειά της. Θα έρθω όμως μετά εδώ να κάνω 2 Κυριακές συνεχόμενες. Να πω ακόμα ότι θα ξαναξεκινήσουμε την αγιογραφία του ναού. Σιγά σιγά να φτιάξουμε τους Αγίους για να τους έχουμε προστάτες και να μας ευλογάνε από τον ουρανό. Θα είμαι εδώ και είμαι εδώ το ερχόμενο Σάββατο και Κυριακή μετά τη λειτουργία, όπως και σήμερα θα είμαι εδώ, γιατί σας αγαπάω. Το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και αυτό δεν μπορεί να μου το αμφισβητήσει κανένας. Να είμαστε λοιπόν καλά όλοι, να έχετε την αγάπη του Θεού και της Παναγίας και να έχετε και την αγάπη μεταξύ σας και μεταξύ μας. Έχουμε τίποτα άλλο? Πού είναι η παπαδιά? Όχι, μπράβο. Διεύχομαι.